Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Διανύουμε την 8η εβδομάδα, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και ευθύς πηγαίνουμε να δούμε στο E-Class τις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης εβδομάδας. Ξεκινάω με το share του παραθύρου και συνδέω μέσω σύστημα. Λειτουργικά συστήματα. Έγραφα. Γενικά, εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Βρισκόμαστε λοιπόν στην 8η εβδομάδα. Στην 8η εβδομάδα αναγράφεται ότι υπάρχει μία εξέταση iExams. Ας δούμε λοιπόν θέματα σχετικά με αυτή την εξέταση. Αυτή η εξέταση είναι μία εξέταση πολλαπλών ερωτήσεων και απαντήσεων. Κάθε ερώτηση θα έχει 5 απαντήσεις, ασφαλώς μία μόνο είναι η σωστή. Η εξέταση υλοποιείται με το Safe Exam Browser. Είναι ένα πρόγραμμα που μπορείτε να το βρείτε άμα γράψετε Safe Exam Browser. Έχει δοκιμαστεί για την έκδοση 3 των Windows, 3.1. Θα το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας, Safe Exam Browser. Και αυτό το περιβάλλον διασφαλίζει ότι η εξέταση θα υλοποιηθεί με όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικό τρόπο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να ανοίγετε άλλους browsers ή άλλα προγράμματα. Η εξέταση είναι αποκλειστικά εξέταση με ερωτήσεις. Δεν υπάρχει εξέταση κώδικας, του κώδικα. Δεν θα χρειαστεί να ανοίξετε κάποιο φλοιό, κάποιο shell. Δεν θα χρειαστεί να γράψετε κάποιο script. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάποιο compile. Θα είναι μόνο επιλογή από τις 5 απαντήσεις και υποβολή της εκάστοτε ερώτησης. Άρα, σε πρώτη φάση θα πρέπει να κατεβάσετε το Safe Exam Browser. Μία μέρα πριν, ή ενδεχομένως μπορεί και δύο, μπορεί σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί, θα σας στείλω ένα δοκιμαστικό αρχείο SEB, το οποίο, αν δεν απατώ, με βρίσκεται ήδη στο E-Class. Για να δούμε λίγο. Μήπως βρίσκεται στα λειτουργικά συστήματα. Ήταν το ίδιο αρχείο που είχαμε χρησιμοποιήσει στην εξέταση του Σεπτεμβρίου. Οπότε θα μπορούσαμε να το βρούμε στην ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση του E-Class. Αλλά εντούτοις θα στείλω καινούρια ανακοίνωση για να μην το ψάχνουμε στις προηγούμενες ανακοινώσεις. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να δει στις προηγούμενες ανακοινώσεις, να το, αυτό, επιπρόσθετες οδηγίες για την εξέταση. Μπορεί κάποιος δηλαδή να δει 3η 1 Σεπτεμβρίου 2020 στις ανακοινώσεις του E-Class το πώς υλοποιείται η εξέταση. Όπως βλέπετε, κατεβάζετε την τελευταία έκδοση του SEB και θα απαιτηθεί σύνδεση με το ARC ή CUWMGR, οπότε πρέπει να γνωρίζετε τους κωδικούς σας. Να χρησιμοποιήσετε την τελευταία έκδοση του αρχείου ρυθμίσεων που είναι αυτή εδώ, να δω αν αυτή η διεύθυνση είναι ακόμα διαθέσιμη. Όχι. Θα στείλω εγώ την καινούρια ενημερωμένη έκδοση. Είναι ένα αρχείο ρυθμίσεων, το οποίο θα το βάλετε υποχρεωτικά στην επιφάνεια εργασίας και θα πατήσετε διπλό κλικ. Θα σας ζητήσει έναν κωδικό. Κωδικό για να αποκρυπτογραφηθεί το συγκεκριμένο αρχείο ρυθμίσεων. Ο κωδικός είναι password. Είναι αρκετά εφάνταστος, όπως βλέπετε. Χρησιμοποιείτε λοιπόν αυτόν τον κωδικό και θα πρέπει να έχετε σημειωμένο το meeting ID για την εξέταση, η οποία είναι το meeting ID του δωματίου που βρισκόμαστε. Δηλαδή, το νούμερο πρέπει να θυμάστε. Πού βρισκόμαστε, βλέπετε το meeting ID κάπου. Υπάρχει η δυνατότητα στις πληροφορίες meeting info.
στο Meeting Info. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να το δείτε. Πάντως, μπορώ εγώ, αν πάω Meeting Info, επειδή είναι παράθυρο του Zoom, δεν γνωρίζω αν εσείς μπορείτε να το δείτε. Στο Meeting Info εμφανίζεται ο αριθμός. Ο αριθμός του δωματίου που βρισκόμαστε τώρα. Πρέπει αυτό να σημειώσει, τον αριθμό του δωματίου. Ο οποίος βέβαια είναι και ο ίδιος, Για την εξεταστική αυτή πράγματι βλέπω είναι 2, 5, 6, 6, 0, 9, 8, 7, 7, 8. Άρα είναι ο ίδιος ακριβώς αριθμός. Άρα το γνωρίζετε ήδη από τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, απαιτείται σύνδεση στο Zoom με κάμερα και μικρόφωνο. Αν δεν έχετε κάμερα και μικρόφωνο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, δηλαδή την κάμερα του κινητού σας. Δηλαδή να πάρετε το κινητό σας, να το βάλετε μπροστά ακριβώς στην οθόνη, ώστε να εμφανίζει εσάς και να δουλέψετε κανονικά. Θα γίνει πάλι σύνδεση βέβαια με το SEB, ώστε ο υπολογιστής σας, γιατί απαιτείται σύνδεση με υπολογιστή, ώστε ο υπολογιστής σας να διαμορφωθεί κατάλληλα με αυτό το πρόγραμμα, αλλά η κάμερα μπορεί να είναι από το κινητό σας τηλέφωνο. Και μάλιστα θα διαπιστώσετε ότι σε κάποιους υπολογιστές, το οποίο ακόμα το SEB δεν το έχει λύσει, δεν ανοίγει το Zoom μέσα από το SEB. Ενώ κανονικά το SEB ανοίγει το Zoom, υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσει να το ανοίξει το Zoom. Άρα να έχετε μόνο ένα παράθυρο browser. Σε αυτή την περίπτωση, το workaround είναι να έχετε το κινητό σας τηλέφωνο φορτωμένο με το Zoom που θα συνδεθεί στο κανάλι της εξέτασης. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την εξέταση που ρωτήσατε κάποιοι. Θα σας δώσω, όπως σας είπα, ένα αρχείο ρυθμίσεων δοκιμαστικό ή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί, όπου θα μπορέσετε απλώς να εξετάσετε τη λειτουργικότητα του προγράμματος. Και στη συνέχεια θα σας δώσω το κανονικό αρχείο εξέτασης εν ευθέτω χρόνο, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Μπορούμε να το κλείσουμε λοιπόν σε FXM Browser και είναι η εξέταση της 8ης εβδομάδας. Η εξέταση βέβαια γίνεται κανονικά την Πέμπτη, 6 η ώρα. 6 η ώρα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι όλοι, 6 με 8 είναι το πρόγραμμα. Και οδεύουμε στη συνέχεια προς την εξέταση κώδικα που θα γίνει μετά από 2 εβδομάδες, τη 12η εβδομάδα. Όπου όλοι θα κληθείτε να υλοποιήσετε έναν κώδικα. Η εξέταση κώδικα έχει και ενδιάμεση βαθμολογία, δεν είναι όπως τα MPS. Λοιπόν, αυτό είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μάθημά μας. Και καθώς κλείνω αυτό το παράθυρο, θα ήθελα να σας δείξω μια σελίδα που έχω βρει στο ίντερνετ σχετικά με ένα Multics Simulator, με ένα προσομοιωτή Multics. Ίσως έχετε δει ή θυμάστε από τις πρώτες διαλέξεις ότι το Unix βασίστηκε, το Linux που χρησιμοποιούμε, το FreeBSD, βασίστηκε σε έννοιες που είχαν αναπτυχθεί στο Unix, που αυτό είχε βασιστεί σε έννοιες από τα πρώτα λειτουργικά συστήματα καταμερισμού χρόνου, που ήταν το Multics. Έτσι λοιπόν, κυρίως για ιστορικό σκοπό, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα προσομοιωτή, να δει πώς ήταν ένα λειτουργικό σύστημα δεκαετιών πίσω. Βέβαια, κάποιος που γνωρίζει Linux μπορεί κάπως να το χειριστεί, ας πούμε εντολές CD, ανέκαθεν υπήρχαν, εντολές CD, LS κ.ο.κ. Αλλά και παραπάνω εντολές, έχει και compiler μέσα, θα δείτε. Λοιπόν, αυτό το μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση Multics, όπως λέει, multics.org, όπως φαίνεται, η διεύθυνση στο browser. Έχει πληροφορίες πώς μπορείτε να το εγκαταστήσετε. Σε επιτρέπει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα να συνδεθεί σε ένα τερματικό. Υπάρχουν εικονικές συσκευές κασέτας και δίσκου, που είναι σαν αρχεία, βασικά είναι αρχεία στον υπολογιστή σας, αλλά εντούτοις μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως tapes, δηλαδή ως tapes φαίνονται μέσα. Μπορείτε να στείλετε mail, εκτελούνται
κάποιες υπηρεσίες του συστήματος και γενικότερα μπορεί κάποιος να δει πώς ήταν η χρήση του Multics και, πόσο, και να εκτιμήσει τις δυνατότητες των σημερινών λειτουργικών συστημάτων. Ασφαλώς μπορείτε να το εκτελέσετε και σε Raspberry. Βλέπετε μια οθόνη κάποιος που εκτελεί Multics σε Raspberry. Μην περιμένετε κάποιο γραφικό περιβάλλον φανταζέ. Είναι κλασικό τερματικό παράθυρο χωρίς κάποιο γραφικό διαχειριστή παραθύρων. Και φαίνεται εδώ το hardware εκείνης της εποχής που το εκτελούσε και βρίσκεται στο GitHub. Επίσης, κάποιος το έχει ανεβάσει σε μια σελίδα, η οποία όμως μάλλον είναι γεμάτη από συνδέσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σε αυτή τη σελίδα, mtrnsz.com8765, σου επέτρεπε να συνδέσεις σε ένα τερματικό Multics και να δίνεις εντολές κατευθείαν, χωρίς να κάνεις να το εγκαταστήσεις. Αλλά όπως φαίνεται, υπάρχει κάποιο αυξημένο φορτίο. Φαντάζομαι όχι λόγω της τηλεκπαίδευσης, δεν νομίζω όλοι να συνδέονται στο Multics σήμερα. Μάλλον ο ίδιος ο σερβερ έχει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούμε να το συνδεθούμε, όπως βλέπετε. Λέει no ports available. Προσπαθώ να συνδεθώ λοιπόν σε αυτό το site, το οποίο λειτουργούσε κάποτε, αλλά κατευθείαν αναφέρει no ports available. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θύρες σύνδεσης. Που με κάνει να υποθέσω ότι κάποιοι είχαν συνδεθεί σε αυτό το σύστημα και είτε άφησαν το browser window ανοιχτό, είτε το κλείσανε, αλλά δεν ανείχνευσε το σύστημα ότι έχει γίνει drop η γραμμή και κρατάει ακόμα ανοιχτή τη γραμμή του τερματικού. Γι' αυτό και εγώ στο Zafora, να σας μιλήσω ως system administrator, έχω βάλει κατάλληλα προγράμματα τα οποία από τη μία κοιτάνε ποιοι είναι οι idle χρήστες και τους σκοτώνουν και από την άλλη κοιτάνε διεργασίες που εκτελούνται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τις σκοτώνουν. Και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να εξετάσουμε αυτό το πρόγραμμα που σκοτώνει τις περιοδικές διαδικασίες, τις των χρηστών που εκτελούνται πολλή ώρα. Ας μπω ως διαχειριστής στο Zafora και στο Cron Tab, το οποίο είναι το αρχείο, όπως σας είχα πει, το πρόγραμμα μάλλον, που ο διαχειριστής χρησιμοποιεί για να καθορίσει τι θα εκτελείται και πότε, δηλαδή μπορεί να πεις κάθε 5 λεπτά, κάθε μία ώρα, κάθε 2 μέρες, κάθε εβδομάδα. Και μία από αυτές τις διεργασίες που εκτελούνται, ας κάνω grab kill, είναι αυτή που θέλουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, hourly, δηλαδή κάθε ώρα, εκτελείται user processes to my CPU. Άρα έχω φτιάξει ένα σκριπτάκι και ίσως είναι ευκαιρία να το ανοίξουμε. Τι είναι αυτό το σκριπτάκι? Όπως καταλαβαίνετε, το σκριπτάκι αυτό σκοτώνει τις διεργασίες των χρηστών που καταναλώνουν πολύ υπολογιστική ισχύ. Γιατί το σύστημα αυτό, το Zafora, είναι κυρίως το front-end, δηλαδή σε αυτό συνδέεται κάποιος και για μικρές εργασίες το χρησιμοποιεί. Άμα θέλει να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερες εργασίες, πρέπει να χρησιμοποιήσει την υποδομή που έχω στήσει από πίσω και θα το δούμε στα παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, αν επιλέξετε αυτό το μάθημα, όπου έχω στήσει ένα HPC, High Performance Computing Cluster, που έχει nodes και εκεί υποβάλλουμε εργασίες. Εκεί είναι δηλαδή ο σωστός τρόπος υποβολής διεργασιών που εκτελούνται για μέρες, εβδομάδες. Ας δούμε λοιπόν αυτό το σκριπτάκι, που εκτελεί το Zafora. Αυτό λοιπόν, όπως βλέπετε, πότε το είχα κάνει την πρώτη έκδοση τον Απρίλιο, πριν από λίγους μήνες, Απρίλιο του 20. Έχω ορίσει λοιπόν μια τιμή, max hours, ίσον 200. Δηλαδή θεωρώ ότι 200 ώρες και πάνω αν εκτελείται κάτι, πρέπει να σκοτωθεί. Τώρα κάποιος μπορεί να μου πει γιατί 200 και όχι 210, απλώς κάπου πρέπει να μπει ένα threshold. Και αποφάσισα εγώ, με την εμπειρία που έχω, ότι αν εκτελείται κάποια διεργασία παραπάνω από 200 ώρες, σημαίνει ότι είτε ο χρήστης έκανε κάτι και την ξέχασε, είτε δεν θα έπρεπε να εκτελεστεί σε αυτό το σύστημα. Γιατί το σύστημα αυτό έχει συγκεκριμένους πόρους, όπως θα δούμε στη σημερινή διάλεξη. Και οι πόροι πρέπει να επιμερίζονται σε όλους. Δεν πρέπει κάποιος να καταλαμβάνει όλους τους πόρους.
Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί. Όπως βλέπετε, PSIXUW. Τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε πάντα με το εργαλείο που μας δίνει την πρωτόλια πληροφορία. Ποια είναι αυτή η πληροφορία που θέλουμε? Είναι ποιες εργασίες εκτελούνται στο σύστημά μας και για πόσο χρονικό διάστημα. Άρα PSIA, όλες, X και background, U μαζί με το user information και W, wide output, δηλαδή όλες τις πληροφορίες και πόσο χρόνο εκτελείται. Στη συνέχεια αυτό το διασωληνώνω. Κοιτάξτε όμως τι χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ αυτό το διαγώνιο. Ο πρώτος που θα μου απαντήσει γιατί χρησιμοποιώ αυτό το διαγώνιο θα λάβει συν 0,25. Στο chat, όχι με private message, με public message, ο πρώτος που θα το βρει σωστά μπορεί να το εκφράσει στο chat και να πάρει 0,25. Εγώ θα συνεχίσω βέβαια, αλλά αυτό είναι open question για 0,25 όποιος μου απαντήσει γιατί έχω βάλει αυτό το διαγώνιο. Στη συνέχεια λοιπόν, τι κάνω? Το κάνω διασωλήνωση, να βρω το παύλα V, σημαίνει εκτός. Δηλαδή να αποκλείσω τις γραμμές που έχουν time. Γιατί κοιτάξτε, καταρχήν ας το βάλω στο output, στο processes. Αποθηκεύω λοιπόν τώρα όλες τις συνεργασίες στο TMP Proc για να μπορώ να το κάνω VI και να το δούμε καλύτερα. Κοιτάξτε λίγο το listing. Από το listing αυτό, πού βρίσκεται η πληροφορία που θέλουμε? Η πληροφορία που θέλουμε βρίσκεται στη στήλη που λέει time. Η πληροφορία αυτή λοιπόν είναι το CPU time, δηλαδή ο χρόνος, όχι από τότε που εκτελείται, ο χρόνος που έχει χρησιμοποιήσει τον επεξεργαστή. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος από εσάς να δημιούργησε κάποια διεργασία και να την έβαλε στο background, αλλά να μην εκτελείται, δηλαδή να είναι blocked αυτή η διεργασία. Αυτή δεν θα έχει καθόλου CPU time, ακόμα και άμα είναι ένα μήνα πίσω. Άρα αυτό είναι πραγματικός χρόνος εκτέλεσης, δηλαδή που έχει χρονοδρομολογηθεί η διεργασία. Και ασφαλώς κοιτάω αυτή τη στήλη. Τώρα, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Σε αυτό το listing, καταρχήν υπάρχει μια γραμμή, όπως αυτή πάνω, που έχει τη λέξη time. Αυτό θα μας μπερδέψει το output γιατί δεν είναι νούμερο, ενώ τα άλλα είναι νούμερα. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποκλείσουμε αυτή τη γραμμή. Και πώς την αποκλείουμε? Όπως είδατε, με το grep παύλα v, δηλαδή βρες μου όλες οι γραμμές που δεν έχουν, το παύλα v είναι που δεν έχουν τη λέξη time. Άρα λοιπόν βρες όλες τις γραμμές που δεν έχουν τη λέξη time, άρα φεύγει η πρώτη γραμμή και παραμένουν όλες οι άλλες. Ωραία, έχουμε δηλαδή το output. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι αυτό το script το έχω φτιάξει ώστε να σκοτώνει μόνο τις διεργασίες των χρηστών. Τις διεργασίες του root δεν πρέπει να τις σκοτώσει. Γι' αυτό θα δείτε ότι έχω βάλει κάπου ένα if σε ένα σημείο που αναφέρει αν ο χρήστης είναι ο root, τότε δεν σκοτώνουμε τον root. Continue, συνεχίζουμε το for loop. Άρα οι γραμμές που έχουν το root, αλλά κοιτάξτε τώρα, γιατί κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι αρκεί να έχει το root κάπου, δηλαδή αν φτιάξει ένα πρόγραμμα, μια διεργασία. Αν φτιάξει μια διεργασία και ο Πασχάλης μόλις το απάντησε σωστά, ναι, αλλά ποια είναι η ειδική σημασία του χαρακτήρα που ακολουθεί, Πασχάλη? Πρέπει να το ολοκληρώσει αυτό που αναφέρεις. Πράγματι, ο Πασχάλης αναφέρει ότι το διαγώνιο που έχω βάλει εδώ ακυρώνει την ειδική σημασία του χαρακτήρα που ακολουθεί. Αλλά η απάντηση είναι ελλιπής. Γιατί πρέπει να μου πεις ποιος είναι ο ειδικός χαρακτήρας που ακολουθεί. Αν θες λοιπόν να το λάβεις αυτό, πρέπει να μου απαντήσεις και ποιος είναι ο ειδικός χαρακτήρας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κάποιος θα μπορούσε να φτιάξει μια διεργασία και να την ονομάσει root και να την εκτελέσει. Δηλαδή να είναι μια διεργασία που το σκριπτάκι, φανταστείτε να φτιάξει ένα σκριπτάκι root.sh. Όπου, επειδή εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί κάποιος από εσάς να φτιάξει τέτοιο ένα όνομα, δεν μπορούσε να κάνω ένα grep παύλα v root, γιατί εννοείται ότι θα έβρισκε το root σε οποιοδήποτε σημείο, ακόμα και στο όνομα της διεργασίας. Αν κάποιος δηλαδή ονόμαζε root τη διεργασία, δεν θα σκοτώνω ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν, με ένα αρκετά εκλεπτισμένο τρόπο, εξάγω την πληροφορία του user όπως σας δείξω στη συνέχεια. Άρα θέλω μόνο στην πρώτη στήλη να μην βρίσκεται το root. Στις άλλες, ας βρίσκεται. Δηλαδή, αν εδώ κάποιος ονομάσει root, δεν με νοιάζει, ας υπάρχει. Συνεχίζουμε λοιπόν
Και πρέπει να σημειώσουμε ότι βλέπετε εδώ ο χρόνος πώς καταγράφεται. Υπάρχει άνω κάτω τελεία, που είναι οι ώρες εκτέλεσης, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Και αυτός είναι συσσωρευτικός ο χρόνος, συνεχώς αυξάνει. Επ' ευκαιρία κάποιος μπορεί να πει, όπου εδώ ποια είναι αυτή η διαδικασία idle που καταναλώνει 35.000 ώρες CPU time. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια, όπως είχαμε πει, στη χρονοδρομολόγηση, μια εικονική διεργασία η οποία χρησιμοποιείται για να χρονοδρομολογηθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη διεργασία προς χρονοδρομολόγηση. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η διεργασία, όπως είχαμε πει, στη διάλεξη θεωρίας, γιατί δημιουργούνται οριακές συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια του συστήματος. Και εννοείται βέβαια ότι αυτή η διεργασία δεν χρονοδρομολογείται ποτέ αν υπάρχει κανονική διεργασία. Χρονοδρομολογείται μόνο όταν δεν υπάρχει διεργασία. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει πολύ slack, δηλαδή υπάρχει πολύ διαθέσιμο CPU time και γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν ζορίζεται πολύ ο σερβερ. Και βλέπετε βέβαια μια ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου του 20. Αυτή η ημερομηνία είναι η ημερομηνία που όπως αναφέρει στήλη start, πότε ξεκίνησε, και είναι ευκολονόητο ότι το τελευταίο reboot του συστήματος έγινε 27 Σεπτεμβρίου του 20, όταν εκείνη την κυριακάτικη ημέρα η ΔΕΗ έκανε μια επανεκκίνηση forced σε όλους τους servers του πείματος. Λοιπόν, πολλές διεργασίες βλέπετε και διεργασίες χρηστών, Δηλαδή βλέπετε, για παράδειγμα, κάποιος συνάδελφός σας εκτελεί το MySQLD. Για μία ώρα. Εντάξει, δεν θα το σκοτώσουμε. Μία ώρα και 43 λεπτά είναι πολύ λίγο. Ένας άλλος και αυτός βάζει δεδομένο. Μία ώρα και 43 λεπτά για αυτός. Λίγο. Okay. Γενικά, το μεγαλύτερο βλέπω εδώ 13 ώρες που εκτελείται. Δεν έχει φτάσει ακόμα 200 ώρες. Πάμε λοιπόν. Από αυτό το output... Πασχάλη, έχεις ακόμα λίγα λεπτά να το απαντήσεις, μετά θα δώσω εγώ την απάντηση, αν δεν το βρεις. Από αυτό το output, λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνω. Χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα, το OOC. Είναι ένα βασικό εργαλείο στο Unix, που έχει και δικιά του γλώσσα προγραμματισμού, την OOC, OOC Scripts. Και με αυτό εκτυπώνω, όπως βλέπετε, τις διάφορες στήλες που είναι χωρισμένες με διαγώνιο. Για παράδειγμα, άμα δείτε σε αυτό το αρχείο cat-tmp-proc, αυτό που έχω εκτελέσει, και κάνω OOC και βάλω, για παράδειγμα, print$1, print$1, μόνο το $1, θα δείτε ότι θα εκτυπωθεί μόνο η πρώτη στήλη. Βλέπετε? Αν βάλω print$2, μόνο η δεύτερη στήλη. Αν βάλω print$1, διαχωριστικό κενό $2, θα δείτε δεν θα εκτυπωθεί καμία στήλη, γιατί έχω βάλει μονά εισαγωγικά, ενώ έπρεπε να βάλω διπλά εισαγωγικά. Και βλέπετε λοιπόν ότι εκτυπώνει την πρώτη στήλη, χωρισμό το διαγώνιο και τη δεύτερη. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί το OOC έχει μια πολύ δυνατή λειτουργία που μπορεί να μας χωρίζει τις στήλες, βλέπετε εδώ, χωρίς να τον ενδιαφέρουν πόσα κενά έχει ενδιάμεσα. Γιατί αν χρησιμοποιούσα το cat, πόσες γραμμές θα έκοβα? Δηλαδή θα μπορούσα να βάλω πράγματι cat, παύλα b, να πω από το 1 μέχρι το π.χ. 10, πόσο είναι, 15. Αλλά εντούτοις θα είχαμε πρόβλημα. Γιατί μπορεί σε άλλο σύστημα να ήταν άλλος ο αριθμός των χαρακτήρων της πρώτης στήλης, άλλος της δεύτερης κτλ. Ενώ το op, λες, θέλω πρώτη στήλη, αυτό αυτόματα καταλαβαίνει, επειδή είναι διαχωριστικό το κενό, ότι όσα κενά και να είναι, θεωρείται αλλαγή στήλης. Δηλαδή, θεωρεί πρώτη στήλη αυτή, δεύτερη στήλη αυτή, τρίτη στήλη αυτή. Γι' αυτό λοιπόν, με το OOC, στην πιο απλή λειτουργία, μπορώ με το $1, που είναι η πρώτη στήλη, $2, $10 και $11, πήρα λοιπόν τις εξής στήλες. Το όνομα χρήστη, βάζω διαχωριστικό κενό, διαχωριστικό το κατακόρυφο σύμβολο, $2, που είναι... για να το δούμε, το $2 είναι το process ID, βλέπετε. $10
Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Το δολάριο 10 είναι η στήλη του χρόνου. Πόσο χρόνο εκτελείται. Και δολάριο 11 είναι το όνομα της διεργασίας. Έτσι λοιπόν, όλο το output αυτό το χωρίζω με το κατακόρυφο. Και στη συνέχεια αυτό το διασωληνυλώνω, βλέπετε, σε ένα άλλο for loop. For while read line, do done. Αρχικά βρίσκω τις ώρες. Από τη γραμμή αυτή που έχω διαβάσει, το τρίτο πεδίο είναι αυτό εδώ πέρα, με κατακόρυφη σημαία διαχωρισμού πεδίων, και αυτό μου εκτυπώνει την ώρα, το νούμερο. Δηλαδή, από αυτό εδώ πέρα εκτυπώνει το πρώτο κομμάτι, αυτό που είναι οι ώρες. Στη συνέχεια, το βάζω βέβαια σε μια μεταβλητή hours. Αν είναι μεγαλύτερο από 200. Και εδώ τώρα διαπιστώνω ότι θα έπρεπε λίγο να το τροποποιήσω, γιατί έχει ένα bug. Βασικά δεν είναι bug, απλώς κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα. Εδώ ορίζω τη μεταβλητή max hours 200 και εδώ βάζω κατευθείαν hardcore τιμή 200. Οπότε αν κάποια στιγμή άλλαζα αυτό το max hours και το έκανα, ας πούμε, 300, δεν θα είχε καμιά καθόλου επιρροή. Άρα θα πρέπει να συνδεθώ στο κεντρικό σερβερ για να τροποποιήσω το σκριπτάκι αυτό, να το διορθώσω, ώστε να μην έχει τέτοιο πρόβλημα. Οπότε συνδέομαι στο κεντρικό σερβερ, αλλά μάλλον έχω κεφαλαία ή δεν γράφω σωστά το password. Ναι. Ωραία, άρα μπορώ να κάνω κατευθείαν edit αυτό το αρχείο, το οποίο είναι το αρχείο, όπως είπαμε, του MatCPU, και να διορθώσω το max hours, εδώ που έχουμε greater 200, να βάλω κατευθείαν max hours. Όλα αυτά τα σκριπτάκια τα έχω σε ένα κεντρικό σερβερ και στη συνέχεια, σε καθημερινή βάση, συγχρονίζονται όλοι οι υπόλοιποι servers. Οπότε τώρα αυτή η αλλαγή θα ισχύσει από αύριο ξημερώματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν είναι ο χρήστης root, δεν κάνουμε τίποτα. Διαφορετικά, βρίσκουμε το PID από αυτή τη γραμμή. Είναι το δεύτερο πεδίο, γιατί είχαμε πει όνομα χρήστη, PID. Άρα είναι το δεύτερο πεδίο και το σκοτώνει. Και ξέρουμε ότι για να το σκοτώσουμε, κάνουμε αρχικά sleep, κάνουμε kill χωρίς κάποιο σήμα, και σε περίπτωση που το αγνοήσει η διεργασία μας αυτό αυτή την ευγενική παράκληση να τερματίσει, γιατί το kill χωρίς κανένα σήμα είναι βασικά μια ευγενική παράκληση να τερματίσει, αλλά μπορεί να την αγνοήσει, τότε έρχεται το θανατηφόρο kill που δεν γλιτώνει κανείς με τίποτα. Δηλαδή το kill παύλα 9, pit και σκοτώθηκε. Και βέβαια εκτυπώνεται και ένα μήνυμα, killing line, δηλαδή εμφανίζεται το όνομα χρήστη, το όνομα της εργασίας, το PID και το CPU time στο σύστημα. Οπότε μόλις το εκτελέσουμε αυτό, ας το εκτελέσουμε λίγο να το δούμε. Πού είναι αυτό? Εδώ. Ας το εκτελέσουμε. Θα δείτε ότι δεν θα σκοτώσει τίποτα, γιατί δεν θα βρει καμία διεργασία που είναι πάνω από τις 200 ώρες. Πολύ σπάνια βρίσκει μια διεργασία. Πασχάλη, δεν έχεις απαντήσει ποιος είναι ο δικός χαρακτήρας. Εσύ, ναι, ξέρουμε ότι θα διαβαστούν ως γράμματα κτλ. Αλλά σου λέω, στην περίπτωσή μας, αυτή εδώ πέρα, ποιος είναι ο δικός χαρακτήρας? Και τον αναγκάζουμε να το διαβάσουμε ως γράμμα. Κατάλαβες? Δηλαδή, δίνεις μια απάντηση ότι ακυρώνει την ειδική σημασία, αλλά δεν έχεις πει ποιανού χαρακτήρα. Του G, του GREP, του Παύλα V, της δίεσης, εδώ. Τι άσχημα, πρέπει να μου πεις ακριβώς ποιος είναι ο ειδικός χαρακτήρας, δηλαδή ποια είναι η ειδική λειτουργία του χαρακτήρα, και γι' αυτό το ακυρώνουμε για να λειτουργεί σωστά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν σκότωσε καμία διεργασία. Και μπορούμε να δούμε και το άλλο σκριπτάκι. Too long,
Ναι, το ένα ήταν για κάποια διεργασία που εκτελεί το CPU πάρα πολύ, που εκτελεί πάρα πολύ στον επεξεργαστή, άρα έχει μεγάλο CPU time. Και άλλη διεργασία, όμως, μπορεί να βρίσκεται πολύ καιρό στο σύστημα και να μην εκτελείται. Και ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή τη διεργασία? Το πρόβλημα με αυτή τη διεργασία είναι ότι καταναλώνει μνήμη στο σύστημα και για την ίδια διεργασία, αλλά και για το διαχειριστικό κομμάτι του λειτουργικού συστήματος, που είναι τα page tables, τα process tables και όλα τα συνεφή. Άρα, λοιπόν, διεργασίες που ακόμα και να μην εκτελούνται καθόλου CPU, απλώς έτσι έχουν δημιουργηθεί και έχουν μπλοκαριστεί, είναι προβληματικές διεργασίες γιατί καταναλώνουν πόρους. Και θα δούμε σημερινή διάλεξη ότι η πόρη είναι πολύτιμη. Γι' αυτό λοιπόν, για την καλύτερη διαχείριση, έχω φτιάξει και αυτό το σκριπτάκι. Ας δούμε και αυτό το σκριπτάκι. Αυτό το σκριπτάκι τώρα σκοτώνει τις διεργασίες που εκτελούνται για πολύ χρονικό διάστημα. Δηλαδή, κάποιος είχε ξεκινήσει μια διεργασία, για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο, και τη διεργασία αυτή εκτελείται ακόμα και τώρα, ύστερα από 3-4 μήνες, χωρίς πρόβλημα. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το σκριπτάκι, όπως βλέπετε, έγινε τον Αύγουστο. 14 Αυγούστου, στην παραλία δηλαδή, όταν πηγαίναμε, με ένα λάπτοπ είναι η καλύτερη ώρα να φτιάξεις σκριπτάκια, βλέποντας και κρανατεύοντας το πέλαγος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, white list. Έχω βάλει κάποιες διεργασίες που δεν θέλω με τίποτα να σκοτωθούν, που δεν είναι του root, αλλά δεν θέλω με τίποτα να σκοτωθούν. Είναι οι διεργασίες πολύ σημαντικές του στήματος. Επίσης, έχω βάλει κάποια ID που είναι πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, το 1005 είναι το δικό μου, το MetaSig. Ασφαλώς, ο MetaSig μπορεί να εκτελεί μια διεργασία επάπειρον. Γιατί οι διεργασίες του MetaSig είναι διεργασίες διαχείρισης του συστήματος. Γι' αυτό. Ας δούμε λοιπόν. Maximum number of days that a process may be running. Πόσες μέρες έχω βάλει? 40 μέρες. Είναι ένα λογικό όριο. 40 μέρες. Αν κάτι εκτελείται πάνω από 40 μέρες, ακόμα και να μην εκτελείται στην επεξεργασία, απλώς να βρίσκεται στο σύστημα πάνω από 40 μέρες, θα πεθάνει. Κοιτάξτε τώρα πώς εξάγω την πληροφορία. Βλέπετε λοιπόν PS AX Epsilon Omicron. Τώρα βάζω το Epsilon, γιατί θέλω άλλες σημαίες. Ας το δούμε λίγο αυτό εδώ πέρα τώρα τι output μας δίνει. Κοιτάξτε το output αυτής εδώ πέρα. Είναι άλλης μορφής το output. Και η πληροφορία που χρειάζομαι, βλέπετε εδώ πέρα, UID πάλι, Process ID, Elapsed, πόσο χρόνο, από πόσο διάστημα έχει περάσει από τότε που έχει ξεκινήσει. Βλέπετε έτσι σε αυτή τη μορφή και Command. Βλέπετε εδώ 64-20, αν ακούω τελεία, 45-12 κτλ. Και η διεργασία. Λοιπόν, από αυτό, καταρχήν συμπυκνώνω τα κενά. Στη συνέχεια, όποια γραμμή δεν ξεκινάει, όποια γραμμή είναι του root, δηλαδή με ID το 0, δεν την χρησιμοποιώ, παύλα V, δηλαδή την απομακρύνω, και while read line, διασωλήνω στο while read line, και βλέπετε εδώ ένα άλλο εργαλείο που έχω χρησιμοποιήσει, το shed. Το shed έχει ως συνέπεια να μετατρέπει κάτι, μια κανονική έκφραση, στην κεκριμένη περίπτωση από το παπάκι μέχρι το παπάκι, μετατρέπει αυτή τη γραμμή. Δηλαδή αυτό είναι ένα pattern. Μετατρέπει τις γραμμές που ταιριάζουν σε αυτό το pattern σε ένα άλλο pattern. Θέλετε να το δείτε λίγο πώς λειτουργεί? Για παράδειγμα, ας βάλω PS αυτό και ας βάλω, που βλέπετε πως είναι έτσι, το είδατε, και ας βάλω το pattern του shed. Δηλαδή να κάνω copy-paste το shed για να δούμε πώς θα βγει. Ναι, απλούστατα δεν άλλαξε ακόμα κάτι, γιατί έχει πολλά κενά. Δεν έχουμε συμπυκνώσει τα κενά. Θα δείτε εδώ ότι έχουμε και άλλες γραμμές. Ας βάλω και αυτές τις γραμμές να συμπυκνώσουμε τα κενά και να βρούμε μόνο τις γραμμές που μας ενδιαφέρουν. Άρα βάζω και τα άλλα ενδιάμεσα στάδια διασωλήνωσης. Εδώ που έχω δύο διαγώνιο, το απομακρύνω. Και κοιτάξτε από αυτό τι έχω δημιουργήσει. Δηλαδή, από το output στο Zafora, συμπυκνώντας τα κενά, το παύλα S σημαίνει να συμπυκνωθούν όπου υπάρχουν πολλά κενά, να τα κάνει ένα κενό. Και στο τέλος μου εκτυπώνει με το κατάλληλο set τις γραμμές αυτές με το ID, το πόσο
πόσες μέρες εκτελούνται. Οι πόσες μέρες εκτελούνται είναι το πρώτο κομμάτι από αυτό. Αυτό εδώ που βλέπετε, το Παύλα. Από πόσες, όχι πόσες μέρες βασικά σε έχει CPU run, πόσες μέρες εκτελείται, πόσες μέρες βρίσκεται live στο λειτουργικό σύστημα. Και βλέπουμε λοιπόν αυτές τις διεργασίες. Και τι βλέπουμε. Για παράδειγμα βλέπουμε αυτές που είναι 64, είναι elapsed, δηλαδή είναι σε εκτέλεση, έχουν ξεκινήσει εδώ και 64 μέρες, δεν θα τις σκοτώσουμε γιατί είναι διεργασίες του συστήματος. Κάποιες άλλες διεργασίες, το SSHD ασφαλώς δεν το σκοτώνουμε, και εδώ βλέπετε κάποιες διεργασίες που είναι βάση δεδομένου, MySQL, που εκτελούνται λιγότερο από το 40 μέρες. Αν κάποιο από αυτό είναι περισσότερο από 40 μέρες, το σκοτώνει. Έχουμε καταλήξει λοιπόν σε αυτό το output. Έχω βάλει το διαχωριστικό, το syn, όπως βλέπετε. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εξάγω την πληροφορία, το process ID, πόσες μέρες είναι elapsed, το όνομα της διεργασίας, το UID και ID, και στη συνέχεια τη σκοτώνει. Λίγο παρακάτω αν πάμε, εκτυπώνει το μήνυμα ότι αυτή τη διεργασία θα τη σκοτώσω, kill PID, το ευγενικό kill, και μετά το κανονικό, το γρήγορο, θανατηφόρο χτύπημα με το kill παύλα 9. Το παύλα 9 είναι το sync kill. Άρα βλέπετε ένα ακόμα σκριπτάκι το οποίο διασφαλίζει την διαθεσιμότητα του διακομιστή του Zafora που διαχειρίζομαι για εσάς τους φοιτητές. Είναι κάποια στοιχεία που πρέπει να φροντίζει ο System Administrator ώστε να μην γίνεται κάποιος χρήστης να προκαλέσει ίσως και αθελάτου ή και εσκεμένα ένα denial of service, να καταναλώσει όλους τους πόρους και να μην μπορεί να προσφέρει καμία εξυπηρέτηση. Λοιπόν, το άλλο δεν απάντησε κανείς. Θα σας δείξω λοιπόν ο χαρακτήρας εκείνος τι κάνει, για να το δει και ο Πασχάλης που ήταν πολύ κοντά, αλλά δεν θα πάρει τον bonus. Λοιπόν, kill to long running, όχι αυτή, το too much CPU. Λοιπόν, αυτό το διαγώνιο ακυρώνει την ειδική σημασία του επόμενου χαρακτήρα. Ο επόμενος χαρακτήρας μετά το διαγώνιο είναι το Enter. Δηλαδή εδώ, σε αυτό το σημείο, σε αυτό εδώ που είναι το βελάκι, εδώ είναι το Enter. Άρα λοιπόν, όταν βάλω διαγώνιο και πατήσω Enter, έχει συνέπεια να ακυρώσει αυτή η διαδικασία. Και γιατί ήθελα να το κάνω αυτό? Γιατί έτσι μπορώ να έχω σε πολλές γραμμές διασωλήνωση, να είναι καλύτερα συντηρήσιμος ο κώδικας, γιατί είναι πιο καθαρός ο κώδικας. Μπορούμε και το διαπιστώνουμε τι κάνει. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε, αν κάνω LS και βάλω διαγώνιο στο φλοιό, μπορώ να συνεχίσω σε πολλές γραμμές. Να γράψω, ας πούμε, grep m-seq και λειτουργεί μια χαρά. Δηλαδή αυτό είναι μια διασωλήνωση 2 γραμμών, που θα μπορούσε να είναι και μια γραμμή. LS, grep, m-dash, το ίδιο κάνει. Είτε δώσω αυτό και πατήσω Enter, βλέπετε έχει βγει αυτός ο ειδικός χαρακτήρας που σημαίνει συνέχισε το, και βλέπετε το συνεχίζω. Cat-F1, ας πούμε, συνέχισε το, το συνεχίζεις, echo για παράδειγμα. Εντάξει, τώρα βέβαια αυτό δεν υπάρχει ως πρόγραμμα, γι' αυτό και μου έβγαλε κάποιο μήνυμα λάθος. Αν ήθελα να το κάνω και με διαγώνιο, πάλι το ίδιο είναι. Βλέπετε, αυτό εδώ πέρα ακυρώνει το Enter. Το Bazel, όταν γράφουμε στο φλοιό, είναι αρκετά έξυπνο ώστε να καταλαβαίνει ότι η εντολή που γράφουμε δεν έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό και σου βγάζει αυτή την προτροπή για να τη συνεχίσεις. Όταν όμως γράφουμε σε ένα script τέτοιο, αν δεν βάλουμε αυτό εδώ, αν δηλαδή αυτό απουσιάσει, τότε θα δυσλειτουργήσει το script. Γιατί κάθε γραμμή εκτελείται ξεχωριστά. Τώρα το bus βλέπει διασωλήνωση, το βλέπει αυτό, τη συνδέεται με αυτό, τη συνδέεται με αυτό, και όλο αυτό βασικά το θεωρεί ως μία πολύ μεγάλη γραμμή, γιατί έχουμε αυτό το διαχωριστικό, το ακυρωτικό του Enter. Αυτή είναι η ειδική σημασία. Δηλαδή το έχω κάνει για να μπορέσω να έχω σε πολλές γραμμές αυτό το script. Συνεχίζουμε λοιπόν με το εργαστηριακό φυλάδιο της εβδομάδας 8. Σήμερα θα έχουμε κανονικά iLottery, iQuiz, να το έχετε υπόψη. Λοιπόν, τι κάνουμε στο 8, βλέπουμε για τη συνάρτηση V-Fork, threads,
δημιουργούμε νήματα. Τι είναι τα νήματα? Τα νήματα είναι οι ροές εκτέλεσης. Και τα νήματα είναι ο τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους επεξεργαστές, τους πολυπύρινους επεξεργαστές σε ένα σημερινό σύστημα. Έτσι λοιπόν, δημιουργούμε νήματα με τις κατάλληλες κλίσεις συστήματος, προκειμένου να έχουμε καλύτερη απόδοση στο πρόγραμμά μας, στις διεργασίες μας. Σε αυτό λοιπόν το εργαστήριο δημιουργούμε νήματα με το POSIX. Κατά POSIX. Τα POSIX νήματα είναι νήματα που γνωρίζει ο πυρήνας και μπορεί να τα χρονοδρομολογήσει ξεχωριστά. Σε αντίθεση με άλλου τύπου μηνύματα, user level νήματα, τα οποία δεν μπορεί να τα χρονοδρομολογήσει και αν μπλοκάρει ένα νήμα, όπως έχουμε δει στη θεωρία, μπλοκάρονται τελείως. Στα συστήματα παράλληλης καταμεμένης επεξεργασίας που διδάσκω το άλλο εξάμηνο, θα δείτε ότι τα νήματα είναι ο de facto τρόπος για να αυξήσουμε την απόδοση μιας εφαρμογής και είναι η έννοια της παραλληλοποίησης. Δηλαδή, παίρνουμε μια εφαρμογή που αποτελείται από μια διεργασία και στη συνέχεια προσθέτουμε δομές παραλληλοποίησης. Τα νήματα, λοιπόν, είναι ένας τρόπος. Νήματα έχουμε και στις κάρτες γραφικών, σε CUDA, εννοείται στα πολυπύρινα συστήματα. Και γενικότερα, τα νήματα θεωρούνται συνεργατικά, γιατί τα νήματα συνεργάζονται για την επίλυση ενός προγράμματος, ενός προβλήματος. Ενώ οι διεργασίες θεωρούνται ανταγωνιστικές. Στο εργαστηριακό, λοιπόν, φυλάδιο, βλέπουμε τις συναρτήσεις μέτρησης χρόνου, fork για δημιουργία διεργασίας, δημιουργία νημάτων, όπως το pthread και κάτω παύλα, είναι μια οικογένεια συναρτήσεων του POSIX, γι' αυτό όπου και το P στην αρχή, το P είναι από το POSIX, για την δημιουργία, διαχείριση, καταστροφή και έλεγχο των νημάτων. Βλέπετε λοιπόν τις βασικές συναρτήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές συναρτήσεις pthread. Εμείς βλέπουμε τις βασικές συναρτήσεις που πρέπει να γνωρίζετε. Pthread join, pthread attr για attributes, self, destroy, kill, cancel. Και σε αυτό λοιπόν το εργαστήριο δημιουργούμε νήματα. Έχει και κάποιο κώδικα που πρέπει να τον παραλληλοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε νήματα. Πέρασμα παραμέτρων, πώς περνάμε παραμέτρους. Και βλέπετε έναν πίνακα με μηνύματα, ως και στα κλινγκονέζικα έχω βάλει, το Nugent Home, όποιος είναι και fan του Star Trek, το γνωρίσει, και σε άλλες γλώσσες. Και με τα νήματα μπορούμε να μεταφέρουμε την κατάλληλη πληροφορία. Δηλαδή, περνάμε κάποια παράμετρο σε νήματα και έχουμε την αντίστοιχη τιμή στην έξοδο. Και συγχρονισμός βέβαια, γιατί όταν δουλεύουν πάρα πολλά νήματα σε ένα πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και έννοια του συγχρονισμού. Και γι' αυτό λοιπόν σας δείχνει πώς γίνεται ο συγχρονισμός στα νήματα ή πώς καταστρέφουμε νήματα. Τα νήματα έχουν ένα overhead, αλλά πολύ μικρό, σε σχέση με τις διεργασίες για τη δημιουργία των νημάτων και την ύπαρξη των νημάτων, έχουμε πολύ λιγότερο overhead από ό,τι αν είχαμε διεργασίες. Λοιπόν, αυτό είναι το LabOS, μπορώ να το απομακρύνω. Μια που μιλάμε για νήματα, να σας πω ότι στο eClass έχει αναρτηθεί το αρχείο με όνομα posixthreads.pdf, όπου είναι μια αγγλική παρουσίαση, πάλι από το Unix System Programming, από υλικό που πιστεύω θα σας βοηθήσει, επιπρόσθετο βοηθητικό υλικό για την υλοποίηση των νημάτων. Θα σας αναφέρει τους τρόπους υλοποίησης των νημάτων, βασικές συναρτήσεις, διαχείριση νημάτων, χρήση των νημάτων, πώς μπορούμε να στείλουμε μηνύματα, παράμετροι σε νήματα, ασφάλεια των νημάτων, αυτό το thread safety, πώς ένα νήμα θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα χωρίς να προκαλέσει πρόβλημα σε άλλα νήματα.
διαχείριση σημάτων, signal hazards και το καθεξής. Είναι το αρχείο POSIX threads. Βρίσκεται στο E-class. Επίσης, ίσως το γνωρίζετε περισσότεροι, πριν από κάνα 2 χρόνια είχε δημιουργηθεί στο λειτουργικό σύστημα των Linux και βέβαια στα Windows ένα πρόβλημα που έπρεπε να διευθετήσουν που οφειλόταν στο hardware του επεξεργαστή, που ήταν στις επεξεργαστές της Intel. Και ήταν ένα κρίσιμο bug που είχε βρεθεί σε επεξεργαστές της Intel, που επέτρεπε κάποιον χρήστη να διαβάσει μνήμη που δεν του ανήκε. Και κοιτάξτε τώρα, ένα bug στο hardware άνοιξε την κερκόπτρα που μπορούσε ο hacker να διαβάσει μνήμη. Και μνήμη θα μπορούσε να έχει κωδικούς, να έχει κλειδιά κρυπτογράφησης. Ήταν πολύ σημαντικό bug, ιδιαίτερα αν αντιληφθούμε το γεγονός ότι πάρα πολλά βρίσκονται στο VPS, Virtual Private Server. Δηλαδή, και εγώ αυτό το μηχάνημα, ας πούμε, που έχω εδώ πέρα, αυτό που έχω συνδεθεί με remote desktop και θα είναι το lottery που θα ανοίξω σιγά-σιγά, είναι VPS. Συνδέομαι με remote desktop. Δεν είναι ένας ξεχωριστός υπολογιστής. Είναι virtual private server. Και όλοι αυτοί οι virtual private server συνυπάρχουν με άλλους virtual private server. Εννοείται, μια εταιρεία έχει ένα μεγαθύριο server και μπορεί να έχει 50-60 VPS σε αυτό. Άρα φανταστείτε κάποιος άσχετος χρήστης στο δικό του λειτουργικό σύστημα VPS να μπορεί να διαβάσει μνήμη που αντιστοιχεί σε άλλο λειτουργικό σύστημα και να κλέβει πληροφορίες σημαντικές. Γι' αυτό λοιπόν υπήρξε αυτό το πρόβλημα και τα λειτουργικά συστήματα κλήθηκαν να ενισχύσουν την ασφάλειά τους με έξτρα κώδικα. Βάλανε έξτρα κώδικα που να μην τριγκάρει αυτό το bug. Και αυτό το θέμα είχε ως συνέπεια ότι μειώθηκε λίγο η απόδοση ενός συστήματος. Δηλαδή, αν είχατε, για παράδειγμα, ένα J5 και μπορούσε να εκτελέσει στο CPU Passmark, για παράδειγμα, είχε φτάσει να έχει 6-7.000 βαθμολογία, με τη διόρθωση του bug από το λειτουργικό σύστημα έπεσε περίπου ένα νούμερο, τώρα δεν έχω κάνει κάποια μέτρηση, αλλά έπεσε ένα 5-10% η απόδοση του συστήματος. Να το γνωρίζετε αυτό. Γιατί μπήκανε περισσότερα if then else μέσα στο λειτουργικό σύστημα. Και έτσι λοιπόν το πρόβλημα που υπήρχε στην αρχιτεκτονική της Intel 64-bit και δεν μπορούσε να λυθεί μέσω αναβάθμισης μικροκώδικα, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, διορθώθηκε στο λειτουργικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν κάποια στοιχεία είτε τα διορθώνουμε στο λειτουργικό σύστημα είτε τα διορθώνουμε στο hardware. Στο λειτουργικό σύστημα είναι πιο εύκολο να διορθωθούν, αλλά είναι πιο αργός ο τρόπος, ενώ έχουν χαμηλότερη απόδοση τα συστήματα στο τέλος. Λοιπόν, βλέπετε εδώ randomization, πράγματα κτλ. Τώρα να μην μπω στο βάθος αυτό, πάντως δείχνει εδώ και μπορείτε να ψάξετε στο ίντερνετ, το άρθρο λέγεται Kernel Memory Leaking, Intel Processor Design Flow Forces Linux Windows Redesign, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα αυτό που κλήθηκαν τα ίδια τα λειτουργικά συστήματα να αντιμετωπίσουν και να λύσουν. Και να σας δείξω και μια πολύ έξυπνη διαφήμιση, και θα κλείσουμε σε αυτό, από ένα site, το ξέρετε περισσότεροι, Eventbrite, κάποια στιγμή, καθώς έβλεπα τα events που διαδραματίζονταν στη Θεσσαλονίκη, είπα να δω τον HTML κώδικα. Γενικότερα έχω μία τάση να κοιτάω το under the hood που λέμε, δηλαδή τι βρίσκεται από πίσω, σε τι τεχνολογίες το έχουν υλοποιήσει και γενικότερα αν έχει κάτι εμφανή θέματα ασφάλειας. Τι διαπίστωσα λοιπόν? Κοιτάξτε τι διαπίστωσα. Διαπίστωσα ότι υπήρχε μια αγγελία για ζήτηση εργασίας. Δηλαδή, και μάλιστα είναι τόσο στοχευμένη και πετυχημένη, που γι' αυτό θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας. Όχι για να βρείτε δουλειά στην Eventbrite,
Αλλά κοιτάξτε το μήνυμα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που σε βλέπουμε, αναφέρει το μήνυμα. Ξέρεις ότι έχουμε ανοιχτές θέσεις εργασίας. Μπες σε αυτή τη διεύση να δεις, να δεις περισσότερα στοιχεία, να καταθέσεις το βιογραφικό σου κτλ. Και κοιτάξτε, δηλαδή πού υπήρχε αυτή η αγγελία. Δηλαδή, ποιος θα το βλέπει αυτήν την αγγελία. Κάποιος που είναι αρκετά περίεργος, όπως εγώ, αλλά φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς. Τουλάχιστον το ελπίζω, γιατί η περιέργεια, ξέρετε, οθεί την επαγγελματική επιτυχία και αυτή η περιέργεια, το να θέλεις να μάθεις νέα πράγματα, θα σας βοηθήσει όσοι την έχετε να ανεβείτε επαγγελματικά. Άρα λοιπόν, με την περιέργεια κάποιος βλέποντας τον κώδικα, βλέπει μια αγγελία. Αυτή η αγγελία δηλαδή είναι μόνο για τους λίγους που θα πατήσουν προβολή πηγαίου κώδικα. Και αναλογιστείτε τώρα που θα κλείσουμε. Πόσοι από εσάς βλέπετε όταν βλέπετε μια σελίδα και τον κώδικα από πίσω? Συνήθως λίγοι το κάνετε, αλλά εσείς οι λίγοι που το κάνετε έχετε ένα θετικό χαρακτηριστικό, την περιέργεια και μάλιστα την ίσως εξειδικευμένη περιέργεια. Δεν λέτε την μια σελίδα, βλέπετε τον κώδικα από πίσω. Θέλετε να βλέπετε κώδικα, όπως το Matrix, άμα σας αρέσει και η ταινία Matrix, και πράγματι σας βοηθήσει περισσότερο. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα. Να υπενθυμίσω, το lottery είναι ανοιχτό. Μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο ARC, να συνδεθώ και εγώ με τους δικούς μου κωδικούς και θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει στις ενεργές κληρώσεις λειτουργικά συστήματα διαλέξη ενός 7. Βασικά, είναι διαλέξη ενός 7, είναι το εργαστήριο, τα εργαστήρια βασικά, όχι διαλέξεις. Άστα που λέει εδώ πέρα, είναι το code του εργαστήριου. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και τέταρτο δηλαδή, επιστρέφω ξανά online. Το chat παραμένει ανοιχτό για σας. Επιστρέψαμε λοιπόν και πρόκειται να εκτελέσουμε το lottery. Let it roll, λοιπόν. Λειτουργικά συστήματα, πράγματι. 9 άτομα έχουν μπει στη σημερινή κληροτίδα και επιλέγεται ο Ηλίας, όπως λέγουμε. 1483. Δεν φαίνεται η οθόνη σας. Δεν φαίνεται η οθόνη μου. Ω, ναι. Λοιπόν, γιατί δεν φαίνεται, όταν τώρα φαίνεται. Λοιπόν, ο Ηλίας βγήκε από αυτή την κλήρωση. Ηλίας, 1483 από τα 9 άτομα. Ηλία, είσαι εδώ φαντάζομαι. Ηλία, πες στο chat κατά πόσο είσαι online, εντάξει. Άρα, συνεχίζουμε. Υπενθυμίζω ότι είναι ερωτήσεις από το εργαστήριο. Εφόσον λοιπόν έχεις δουλέψει εργασιακά φυλάδια, θα μπορέσεις να απαντήσεις τις ερωτήσεις που έρχονται. 30 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία public pass 1 έως 5, α ή α έως f. Θα φορτώσουν λοιπόν οι ερωτήσεις κάποια στιγμή, όπως τώρα. Τι θα εμφανιστεί μετά την εκτέλεση αυτού του προγράμματος. 30 δευτερόλεπτα λοιπόν. Και έχω ενεργοποιήσει το μετρητή. Β' απαντάς. Δεν θα ακτιβωθεί τίποτα. Υποβολή. Σωστή απάντηση. Να φέρω να το σημειώσω κιόλας. Περιμένετε λίγο. Έχει καμπανάκι αυτό, ε. Εντάξει. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, Ηλίας, 1483, έχεις 0,25. Πάμε στην επόμενη. Τι κάνει το παρακάτω πρόγραμμα? Και πάλι 30 δευτερόλεπτα, start.
Οπ. Πας. Οκ. Το σημειώνω. W's είναι word count πάντως, άρα μετράει τους χαρακτήρες. Άμα βάλουμε το παύλα L, είναι για τις γραμμές. Για, ας πούμε, να ανοίξω ένα σελάκι να το δεις. Άμα κάνουμε, ας πούμε, το αρχείο αυτό, βλέπεις, αναγράφει γραμμές, χαρακτήρες. Άμα βάλουμε το παύλα L, είναι μόνο οι γραμμές. Αλλιώς, μετράει τους χαρακτήρες που έχει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εδώ, ναι, παράληψη και πάμε στην επόμενη, είσαι στο 0.50 για την ώρα. Μπορούμε να συγκρίνουμε αν δύο αρχεία είναι διαφορετικά. Ποια είναι άραγε η εντολή αυτή. Λες D. Λες δηλαδή ότι η εντολή είναι D. Για να δούμε comp, dub, check. Ναι. Να δούμε αν έχεις υποβάλει σωστά. Και είναι σωστή απάντηση, ναι. Είσαι στο 0.75. Επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η εντολή που εμφανίζει όλες τις διεργασίες που εκτελούνται στο Unix και πώς συντάσσεται. Να δούμε, θα τη βρεις αυτή την απάντηση. Οπ, σταματάμε. Ζήτησες βοήθεια από το σώμα των φοιτητών. Ανοίγω ένα poll αυτή τη στιγμή. Έχω ανοίξει το poll. Ύστερα από επιθυμία του Ηλία. Το σώμα λοιπόν των φοιτητών που είναι συνδεδεμένο στο μάθημα αυτή τη στιγμή καλείται να απαντήσει ποια θεωρεί ότι είναι η σωστή απάντηση από αυτές τις 5. Ως τώρα έχουν ψηφίσει το 30% και είμαστε στα 30 δευτερόλεπτα. 40%, είπαμε ή ένα λεπτό, παραμένει live, ή το 70%. Το 50% έχει ψηφίσει. 60%. Και 70%, ένα λεπτό ακριβώς, end polling. Share results. Ας το ανοίξω κιόλας όσο το βλέπει ο Ηλίας, να το κάνω και ένα MS Paint να το δούμε. Λοιπόν, τα αποτελέσματα όπως βλέπετε, το 86% ψήφισε D από αυτούς που ψήφισαν και το C κάποιοι. Λοιπόν, το κλείνω αυτό, ήταν απλώς για να το δούμε. Άρα, Ηλία, D. Υποβολή. Σωστή απάντηση. Άρα, να είσαι ακόμα 0.25. Έχεις φτάσει μια μονάδα. Επόμενη. Κατά τον προγραμματισμό POSIX νημάτων. Αν θέλουμε να στείλουμε τρεις παραμέτρους, άμα ένα, δύο, τρία, σε μια συνάρτηση που θα εκτελεστεί ως νήμα, πώς θα τους στείλουμε. Start, λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα τώρα. Είναι από το σημερινό εργαστήριο. Κάθε φορά είπαμε, η ερωτήση είναι για το εργαστήριο ειδικά, είναι και το εργαστήριο της εβδομάδας. Πρέπει να το δουλεύετε. Λοιπόν, απάντησες Β. Για να δούμε υποβολή.
Λάθος απάντηση, είναι η D. Άρα, Ηλία, σταματάς τις 4 σωστές απαντήσεις, δηλαδή μία μονάδα θα μπει αυτόματα στο I-Grades. Οπότε μπορούμε αυτό να το σταματήσουμε και να συνεχίσουμε τη διάλεξή μας. Ήθελα να σας δείξω και πιθανά θέματα για κώδικα. Για παράδειγμα, κοιτάξτε αυτό. Να δημιουργήσετε μια διεργασία στο Zafora που θα δημιουργεί δύο νήματα. Ένα νήμα παραγωγός και ένα νήμα καταναλωτής. Τα νήματα θα εκτελούνται συνεχώς, δηλαδή θα έχουν while ένα, δεν θα σταματάνε. Δεν θα υπάρχει pthread exit ή κάποιο άλλο exit. Το ένα νήμα θα προσθέτει μια random τιμή σε κοινόχρηστο πίνακα, buffer 100 θέσεων, με μια random καθυστέρηση. Και θα εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα προφορεί το ID του thread. Δηλαδή κάποιο νήμα θα τοποθετεί δεδομένα, κάποιο άλλο νήμα θα εξάγει δεδομένα. Και αυτό είναι ένα πιθανό θέμα εξετάσεων κώδικα. Το μεγαλώσω κιόλας. Αυτό εδώ. Είναι μεγάλο το φόν, μη σας φαίνεται μεγάλη η εκφώνηση. Γενικά θέλουμε να υλοποιήσουμε το πρόβλημα του παραγωγού καταναλωτή. Τι είναι αυτό το πρόβλημα του παραγωγού καταναλωτή? Ότι κάποιος παράγει δεδομένα και κάποιος καταναλώνει δεδομένα. Και είναι ένα πρόβλημα που το είχαμε δει και σε προηγούμενη διάλεξη θεωρίας. Είναι ένα πρόβλημα που το συναντάμε αρκετά συχνά στα λειτουργικά συστήματα και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε δομές συγχρονισμού. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα πιθανό. Το σταματάω, το κλείνω. Και θα ήθελα να σας δείξω και τέλος από τις πρώιμες μορφές των λειτουργικών συστημάτων 1982 για το Xerox. Το Xerox Star Interface. Βλέπετε 1982, αλλά είχε γραφικά παράθυρα, εικονίδια, φακέλους. Μπορούσε κάποιος να έχει το My Computer που βλέπετε. Θα μπορούσε κάποιος να δημιουργεί αρχεία στην επιφάνεια αυτή εργασίας. Ήταν αρκετά πρωτοποριακό για την εποχή του, γιατί φανταστείτε 1982, ενώ τα Windows τότε δεν υπήρχαν Windows, τότε υπήρχε DOS, MS-DOS, ή καν τις πρώτες μορφές, η πρώτη έκδοση των Windows 1, ας πούμε. Εν τούτης, είχε και κειμενογράφο, για να εκτυπώσει κάποιο έγγραφο το έστελνε πάνω σε έναν εκτυπωτή. Βλέπετε εδώ μια οργάνωση με φακέλους και αρχεία, πληροφορίες πότε έχει δημιουργηθεί το κάθε αρχείο. Δηλαδή θέματα που το βλέπουμε στα επόμενα λειτουργικά συστήματα, στοιχεία και χαρακτηριστικά, ήταν σε αυτό εδώ το λειτουργικό σύστημα. Όμως βλέπετε ότι αυτό το λειτουργικό σύστημα κανείς πια δεν το γνωρίζει. Xerox Star User Interface OS, όλοι ξέρουμε τα Windows. Γιατί τελικά, ξέρετε, στην αγορά πρέπει κάποιος να εξάγει κάτι όταν θα είναι η αγορά έτοιμη να το υποδεχτεί. Άρα λοιπόν, αν κάποιος κάνει κάτι αρκετά καινοτόμο και το βγάλει στην αγορά, αλλά εντούτοις η αγορά δεν είναι έτοιμη να το υποδεχτεί, δεν θα προχωρήσει και θα πεθάνει. Και μετά από λίγα χρόνια θα έρθει κάποιος άλλος που μπορεί το ίδιο, το ίδιο πράγμα να πουλήσει, αλλά εντούτοις να υπάρχει αυτή η καταναλωτική ορίμανση και να είναι έτοιμη η αγορά και τότε να ξεπουλήσει. Αυτό το βλέπουμε και σε κάποια, σε όλους τους τομείς και σε παιχνίδια, ας πούμε. Παιχνίδια τα οποία είναι remakes άλλων εποχών. Ας πούμε, το κλασικό, το Flappy Bird, υπήρχε και σε προηγούμενες δεκαετίες αντίστοιχο παιχνίδι. Όμως, τότε δεν του είχαν δώσει σημασία. Το έδωσαν σημασία τα χρόνια που το δώσανε πριν από κάποια χρόνια και έβγαλε εκατομμύρια αυτός. Γενικότερα, αυτά να ξέρετε ότι δεν σημαίνει αν δεν πουλήσει το προϊόν σας ότι δεν είναι καλό προϊόν. Απλώς μπορεί και να μην είναι καλό προϊόν βέβαια, αλλά μπορεί να μην είναι έτοιμη η αγορά για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό αφορά αυτό το λειτουργικό σύστημα και ας δούμε λοιπόν πόρους αδιέξοδο και αποφυγή αδιεξόδων. Με απλά λόγια, τι είναι πόροι? Πόροι με μία έννοια είναι οτιδήποτε μπορεί να δοθεί σε μία διεργασία. Ένα λειτουργικό σύστημα έχει πάρα πολλούς πόρους.
τόσο πραγματικούς πόρους, όσο και ιδεατούς. Οι πόροι συνδέονται με τα αδιέξοδα. Αδιέξοδα υπάρχουν παντού, όχι μόνο στα λειτουργικά συστήματα, ακόμα και στην κυκλοφορία. Οι πόροι λοιπόν είναι αντικείμενα που εκχωρούνται σε διεργασία. Οτιδήποτε λοιπόν χρειάζεται μια διεργασία για να ολοκληρωθεί. Μπορούμε να δούμε από τις ιδιότητες των συσκευών στα Windows, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις που καταναλώνει μια συσκευή για να λειτουργήσει. Ας πούμε, ένα screenshot που δείχνει από μια κάρτα ATI Mobility Radeon, βλέπουμε ότι έχει πόρους περιοχή μνήμης, κάποιες διευθύνσεις μνήμης, περιοχή εισόδου-εξόδου, μνήμης κ.ο.κ. Άρα μπορούμε να διαπιστώσουμε τους πόρους που καταλαμβάνει μια συσκευή με το να κάνουμε δεξί κλικ στο Device Manager. Μπορούμε όμως να το δούμε και στο FreeBSD σε λειτουργικά συστήματα. Ας δούμε, για παράδειγμα, στο Σαφόρα. Υπάρχει το αρχείο varan dmesc boot, που το dmesc έχει καθιερωθεί να καταγράφει πάντα τα μηνύματα κατά την έναρξη του συστήματος, dmesc. Το mesc είναι από το messages. Το d είναι κατά τη διαδικασία εκκίνησης. Και βλέπουμε λοιπόν ότι όταν ξεκίνησε το Zafora την τελευταία φορά που είχαμε δει ότι είναι 27 Σεπτεμβρίου, αναγράφει τι έχει βρει. Για παράδειγμα, καταρχήν αναγράφει ότι είναι το λειτουργικό σύστημα, είναι 12.1 FreeBSD, και βρήκε επεξεργαστή. Και τι δυνατότητες έχει επεξεργαστής? Ο επεξεργαστής είναι ένα Xeon στα 3,4 GHz με αυτά τα flags, αυτές οι δυνατότητες. Για παράδειγμα, έχει FPU, έχει VME, έχει PAE, Physical Address Accession, APIC, Advanced Power Interface και ούτω καθεξής. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Μετά, βλέπουμε τη μνήμη. Βρήκε ότι έχει 8 GB RAM. Δεν βρήκε κάποια αναβάθμιση του microcode του επεξεργαστή και στη συνέχεια βρήκε δύο packages, ένα core. Βρήκε input-output advanced peripheral interface, IO APIC, time counter, μετρητή συστήματος. Όλοι αυτοί είναι πόροι. Κάρτα γραφικών, βλέπετε. Firmware, time counter, event, κάποιες κάρτες PCI, βλέπετε εδώ πέρα, κάρτες δικτύου, MSK που είναι Marvel, Yukon και κάποια άλλη, PCI. Όλοι αυτοί λοιπόν οι πόροι είναι οι πόροι που έχει βρει το σύστημα. Δηλαδή, καθώς ξεκίνησε το σύστημα, βρήκε όλες αυτές τις συσκευές για τις οποίες έχει γνώση πώς να τις χειριστεί. Δηλαδή, υπάρχουν device drivers, έχει ρυθμιστεί ο πυρήνας ώστε να γνωρίζει όλες τις συσκευές. Να, σειριακή θύρα, για παράδειγμα. Ως και CD έχει, το οποίο έχει να λειτουργήσει 10 χρόνια, ούτε καν ξέρω αν λειτουργεί, αλλά εντούτοις το βρήκε, υπάρχει. Η δίσκη του συστήματος και το καθεξής. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι οι πόροι που έχει βρει κατά τη διαδικασία εκείνη. Οι φυσικοί πόροι, γιατί υπάρχουν και εικονικοί πόροι. Και αν ένας πόρος απαιτείται από παραπάνω από μια διεργασία, έχουμε πιθανό αδιέξοδο. Και τι είναι το αδιέξοδο? Είναι η μόνιμη αναμονή ενός συνόλου διεργασιών που συναγωνίζονται για πόρους ενός συστήματος. Γενικότερα, είναι μια δικασία που δεν υπάρχει πρόοδος στην εκτέλεση των διεργασιών. Υπάρχουν συγκρουόμενες ανάγκες της διεργασίας και δεν υπάρχει αποτελεσματική λύση. Για παράδειγμα, έστω έχουμε διεργασία P0 και P1. Η μία διεργασία, βλέπετε εδώ, θέλει να πάρει τον πόρο α, περιμένει μέχρι να είναι διαθέσιμος ο πόρος α και όταν τον πάρει, μετά περιμένει να είναι διαθέσιμος ο πόρος β. Ενώ η άλλη διεργασία περιμένει τον πόρο β και μόλις το πάρει, μετά περιμένει τον πόρο α. Και το υποθετικό σενάριο είναι, έστω η πρώτη διεργασία κατάφερε και πήρε τον ένα πόρο, το α, και περιμένει το β, και η διεργασία η άλλη πήρε τον πόρο β και περιμένει τον α. Τότε έχουμε ένα διέξοδο. Δεν υπάρχει πρόοδος και οι δύο περιμένουν κάτι που δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Και μπορούμε να υλοποιήσουμε με ένα γράφο τις εκχωρήσεις και τις αιτήσεις για πόρους. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ μια διεργασία, η process 1, έχει το resource 1, δηλαδή τον πόρο 1 τον έχει αναλάβει, το θέλει, τον έχει πάρει, τον έχει ήδη στην κατοχή της. Και θέλει τον πόρο 2, όπου ο πόρος 2 έχει ανατεθεί στη διεργασία 2, αυτή θέλει τον πόρο 1,
Οπότε βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος. Όταν υπάρχει ένα κυκλικό γράφημα στις αναθέσεις των πόρων, σημαίνει ότι έχουμε πιθανό αδιέξοδο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε σίγουρα διέξοδο. Υπάρχει πιθανότητα για διέξοδο, γιατί όλα εξαρτώνται από το θέμα χρονισμού. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει πιθανό αδιέξοδο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πόρων, οι προεκχωρούμενοι πόροι που μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς παρενέργειες, όπως ο επεξεργαστής. Μια διεργασία τοποθετείται στην επεξεργασία, εκτελείται και κάποια στιγμή απομακρύνεται από τον επεξεργαστή. Αυτό λοιπόν είναι ένας προεκχωρούμενος πόρος. Υπάρχουν όμως και μη προεκχωρούμενοι πόροι που, αν απομακρυνθούν οι πόροι αυτοί από τη διεργασία, τότε θα έχουμε κατάρρευση της διεργασίας. Για παράδειγμα, φανταστείτε να γράφουμε. Παλιά έλεγα το παράδειγμα CD, ότι έχουμε το πρόγραμμα που γράφουμε το CD μας και έχει εκχωρηθεί ο οδηγός εγγραφής CD στη διεργασία και πάει μια άλλη διεργασία να διαβάσει από το CD. Δεν θα μπορέσει, γιατί είναι locked, βρίσκεται στην πρώτη διεργασία. Το ίδιο είναι και με το φλασάκι. Φανταστείτε λοιπόν μια διεργασία, γράφεις ένα φλασάκι και πάμε μια άλλη διεργασία να κάνουμε format. Δεν γίνεται αυτό εδώ πέρα. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτής της ταυτόχρονης αποκλειστικής προσπέλασης για format και για εγγραφή αρχείων. Οι πόροι ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Είτε είναι διαμοιραζόμενοι, μπορούν να μοιράζονται, είτε όχι. Και πώς, ένας πόρος που μοιράζεται, για παράδειγμα η μνήμη, τη μοιράζονται πάρα πολλές διεργασίες. Κάποιοι όμως πόροι δεν διαμοιράζονται. Μπορούμε να έχουμε και κοινή χρήση πόρων, για παράδειγμα κοινή περιοχή μνήμης. Για τη χρήση ενός πόρου γίνεται η απέτηση, χρησιμοποιείται και απελευθερώνεται. Σε περίπτωση που η απέτηση δεν ικανοποιηθεί, τότε είτε η διεργασία μπλοκάρεται, είτε βγάζει κάποιο μήνυμα ότι έχει αποτύχει να δεσμεύσει το πόρο και σταματάει η εκτέλεση. Πότε συμβαίνει αυτό, για παράδειγμα, σε μάλοκ. Αν κάνετε κανένα πολύ μεγάλο μάλοκ και η μνήμη είναι πόρος. Άμα ζητήσει πολύ μεγάλη ποσότητα μνήμης η διεργασία και δεν υπάρχει αυτή η διαθέσιμη ποσότητα μνήμης, τότε το μάλοκ αποτυχάνει, βγάζει αέρο και στη συνέχεια η διεργασία καταραίει, γιατί αναφέρει ότι δεν μπορώ να δεσμεύσω την απαιτούμενη ποσότητα μνήμης. Γενικότερα, ένα διέξοδο συνδέεται με την αλληλουχία των γεγονότων. Πότε θα συμβεί κάτι. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε την πρόοδο μιας διεργασίας, της διεργασίας P, τη διεργασία Q, και βλέπουμε ότι αναλόγως πότε θα γίνει η απέτηση και απελευθέρωση του κάθε πόρου, είτε θα συμβεί αδιέξοδο, είτε μπορεί να μην συμβεί αδιέξοδο. Δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί αδιέξοδο. Και γενικότερα, η ανείχνευση και η έβρεση των αδιεξόδων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και δεν εμφανίζεται πάντα. Δεν είναι κάτι που, όπως ένα bug σε ένα πρόγραμμα, κάθε φορά που το εκτελούμε εμφανίζεται. Θα εμφανιστεί αναλόγως των συνθηκών ανταγωνισμού, των race conditions. Ποια εργασία θα εκτελεστεί πιο γρήγορα από κάποια άλλη. Υπάρχουν πόροι που επαναχρησιμοποιούνται, δεν τελειώνουν ποτέ. Η μνήμη, ας πούμε, τη δίνουμε σε μια διεργασία, σταματάει η διεργασία exit, απελευθερώνει τη μνήμη, μια άλλη διεργασία δεσμεύει τη μνήμη. Δεν τελειώνει ποτέ η δυνατότητα χρήσης της μνήμης. Αλλά υπάρχουν άλλοι πόροι που είναι μιας χρήσης. Για παράδειγμα, ένα σήμα. Όταν κάνουμε kill, παύλα, kill μια διεργασία, στέλνουμε έναν πόρο που είναι αυτό το σήμα. Το σήμα λοιπόν, μόλις το λάβει η διεργασία, μετά εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει. Άρα υπάρχουν πόροι που είναι μιας χρήσης και πόροι που είναι πολλαπλών χρήσεων. Πιθανά διέξοδα λοιπόν. Τα διέξοδα οφείλονται στην πολυπλοκότητα των προγραμμάτων. Κάποτε ήταν πολύ έντονα τα διέξοδα και το BSOD, το Blue Screen of Death, η μπλε οθόνη που βρίσκαμε στα Windows 95, ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, βέβαια και για θέματα device drivers, αλλά και γιατί υπήρχαν πολλά αδιέξοδα που δεν μπορούσε να τα χειριστεί το λειτουργικό σύστημα. Βέβαια, τα σημερινά λειτουργικά συστήματα είναι αρκετά πιο στιβαρά από εκείνα πριν 20 ετών, 20-30 έτη. Εν τούτης, καμιά φορά μπορούμε να βρούμε κανένα αδιέξοδο, αλλά πολύ σπάνιο. Αδιέξοδο που να προκαλέσει πρόβλημα. Γιατί τα ίδια τα λειτουργικά συστήματα έχουν διαδικασίες που χειρίζονται τα αδιέξοδα και φροντίζουν ώστε να διευθετούν με τον πιο δίκαιο τρόπο
τα προβλήματα αυτά που ανακύπτουν. Άρα, καταναλώσιμοι πόροι, όπως σας είπα, διακόπτες, σήματα, μηνύματα, πληροφορίες, buffers κ.ο.κ. Ένα άλλο είδος αδιεξόδου εκτός από τον deadlock είναι το live lock, που είναι ζωντανό αδιέξοδο. Στο live lock οι διεργασίες δεν περιμένουν κάτι, δεν είναι μπλοκαρισμένες, εκτελούνται, αλλά συνεχώς προσπαθούν να λάβουν κάποιο πόρο, αλλά δεν υπάρχει πρόοδος βασικά. Και παράδειγμα από την πραγματική ζωή, σε ένα πεζοδρόμιο που χωράει ένα άτομο κάθε φορά, γιατί είναι στενό, έρχονται αντιμέτωποι δύο άνθρωποι και προσπαθεί ο ένας να πάει από την άλλη μεριά, λίγο να πάει στην άκρη να περάσει ο άλλος, αλλά κάνει το ίδιο και ο άλλος άνθρωπος. Οπότε έκανε μια κίνηση για τη διευθέτηση του αδιεξόδου, αλλά επειδή έκανε και ο άλλος την ίδια ακριβώς κίνηση, τελικά δεν διευθετήθηκε το πρόβλημα. Ομοίως μετά πάει από την άλλη πλευρά, αλλά ούτε και από εκεί διευθετήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει κάποια κίνηση, δηλαδή και οι δύο κινούνται, αλλά εντούτοις δεν υπάρχει πρόοδος. Αυτό είναι το live lock, ζωντανό αδιέξοδο ή ενεργός αναμονή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μοντελοποίηση, όπως σας είπα. Αν υπάρχει γράφος, αν υπάρχει κυκλικός γράφος μέσα στο γράφημα των απαιτήσεων εχώρησης πόρου, τότε έχουμε πιθανό αδιέξοδο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάθε φορά αδιέξοδο 100%, είναι πιθανό αδιέξοδο. Και υπάρχουν κάποιες ασκήσεις που μπορείτε να δουλέψετε. Αναγκαίες συνθήκες αδιεξόδου είναι 4. Ο αμοιβαίος αποκλεισμός, ότι η εκχώρηση ενός πόρου σε μια διεργασία έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλη διεργασία, δηλαδή αμοιβαία αποκλείονται οι άλλες διεργασίες. Κατοχή και αναμονή, η διεργασία δεσμεύει τον πόρο και περιμένει κάποιον άλλον. Μη προεκχώρηση, κανένας πόρος δεν μπορεί να αποσπαστεί δια της βίας. Και κυκλική αναμονή, ύπαρξη μιας κλειστής αλυσίδας δύο περισσότερων διεργασιών. Στη συνέχεια αναλύονται αυτές οι 4 συνθήκες. Αν υπάρχουν αυτές οι 4 συνθήκες, τότε έχουμε μεγάλη πιθανότητα να έχουμε αδιέξοδο. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε 100% αδιέξοδο, ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση να έχουμε αδιέξοδο. Και γι' αυτό λοιπόν, στις προσεγγίσεις αντιμετώπισης αδιέξοδου, είναι να, αν μπορούμε να μην έχουμε και τις 4 αυτές συνθήκες ενεργές ανά πάση στιγμή, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να έχουμε αδιέξοδο. Πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε? Το αδιέξοδο είναι μια γενική κατάσταση, συμβαίνει παντού, δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική αντιμετώπισης. Κάθε φορά απαιτεί ανάλυση διεργασιών και υπάρχουν 4 προσεγγίσεις. Ασφαλώς η προσέγγιση του στουρθοκαμιλισμού, το μη κάνεις τίποτα και άμα συμβεί ο χρήστης απατήσει reset, δεν είναι λύση. Οι 4 προσεγγίσεις είναι πρόληψη, δεν επιτρέπεται ποτέ να συμβεί αδιέξοδο, αποφυγή, λαμβάνει απόφαση για να αποτρέψει μελλοντική κατάσταση αδιέξοδου, ανίχνευση, έλεγχος για αδιέξοδο και επαναφορά με το να σκοτώσει κάποιες διεργασίες, ή χειροκίνητη μεσολάβηση είναι το reboot. Κάνει πανεκκίνηση του συστήματος αν φαίνεται υπερβολικά αργό. Πάντως και το reboot αποτελεί λύση και εγώ έχω, στα συστήματα που διαχειρίζομαι έχω βάλει κώδικα που ανοιχνεύει αν το σύστημα είναι σε μια κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται, οπότε εκτελεί αυτόματα reboot. Και αυτό το παρατηρώ σε κάποιους servers όπου έχουν κάρτες δικτύου που δεν είναι της Intel, είναι κάποιες κάρτες Realtek, όπου μετά από μια μεταφορά πολλών δεδομένων, πολλά gigabyte, έχουν ως συνέπεια να κολλήσουν και να χάσουν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Είναι γνωστά bugs αυτά, σε αυτές τις κάρτες, αν έχει servers. Και έχει ως συνέπεια τα script που έχω φτιάξει, ανοιχνεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα στην κάρτα δικτύου και κάνει αυτόματα reboot για να το διορθώσει. Πρόληψη αδιεξόδου, είπαμε, να σχεδιαστεί έτσι στο σύστημα, ώστε να μην υπάρχουν ταυτόχρονα και οι 4 αυτές συνθήκες. Άρα λοιπόν, να υπάρχει πρόληψη κατοχής και αναμονής, πρόληψη κυκλικής αναμονής και ούτω καθεξής. Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι. Ο αλγόριθμος του τραπεζίτη, από τον οποίο κάθε μετάβαση γίνεται με τρόπο από μια ασφαλή κατάσταση σε μια άλλη, ώστε να έχουμε συνεχή ασφάλεια. Και υπάρχουν και ασκήσεις με τον αλγόριθμο του τραπεζίτη.
που μπορείτε να δείτε, υπάρχει και στην παρουσίαση αυτή, και πάμε στα κλασικά προβλήματα που μεντολοποιούν τα διέξοδα. Πρώτο είναι οι συνδετημόνες φιλόσοφοι που τρώνε μαζί, δηλαδή σε ένα κοινό τραπέζι. Τι είναι αυτό το μοντέλο? Έχουμε 5 φιλόσοφους, 5 πιάτα, μακαρονάδα. Για να φάει κάποιος απαιτεί να έχει 2 πυρούνια. Βέβαια, η αλήθεια είναι εγώ με ένα πυρούνι τρώω τώρα, γιατί στο πρόβλημα αυτό τρώνε με 2 πυρούνια, είναι άλλο θέμα. Με 2 πυρούνια λοιπόν. Άρα η διαδικασία είναι ότι ένας φιλόσοφος, όταν κουραστεί να φιλοσοφεί για τη ζωή και τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι ο κόσμος και τι είναι η πανδημία κτλ., πεινάει. Και για να φάει, σηκώνει με το ένα χέρι το ένα πυρούνι, με το άλλο χέρι το άλλο πυρούνι, έχοντας 2 πυρούνια στα χέρια, τρώει και μετά αφήνει τα πυρούνια κάτω και συνεχίζει να φιλοσοφεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ίσως αυτό το παράδειγμα θα ήταν πιο χρήσιμο πριν την πανδημία, γιατί τώρα στο μοντέλο αυτό ένας άλλος φιλόσοφος που θα πεινάσει θα πιάσει το ίδιο πυρούνι που έχει φάει ο προηγούμενος φιλόσοφος για να φάει. Οπότε, ίσως θα πρέπει να δούμε πώς να μοντελοποιήσουμε τα διέξοδα με COVID τρόπο, αντι-COVID μάλλον, δηλαδή να πούμε μία μάσκα από τη μία, μιας χρήσης κτλ. Θέλει σκέψη αυτό, να δούμε πώς θα... Καταρχήν να ξεφύγουμε από αυτή την περίοδο και να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα αστεία με το COVID. Πάντως, στο παράδειγμα αυτό το κλασικό, είναι μακαρόνια, 2 πυρούνια και δυστυχώς όλοι τρώνε από τα ίδια πυρούνια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εντάξει, εννοείται ότι θα έχουν κάνει κάποιο τεστ, φαντάζομαι, να είναι όλοι υγιείς. Αλλά το πρόβλημα τι είναι? Το πρόβλημα είναι ότι σήκωσε το ένα πυρούνι ο ένας φιλόσοφος, πάει να σηκώσει το άλλο. Αυτό το πυρούνι όμως το έχει ήδη λάβει αυτός εδώ. Και το άλλο πυρούνι το έχει λάβει ήδη ο άλλος. Και το άλλο πυρούνι το έχει λάβει ο διπλανός του. Και το άλλο πυρούνι το έχει λάβει ο διπλανός του. Οπότε φανταστείτε, όλη την ίδια στιγμή σήκωσαν ένα πυρούνι. Και αυτό είχε ως συνέπεια όλοι να περιμένουν το άλλο πυρούνι. Και επειδή κανείς δεν θέλει να αφήσει το πυρούνι κάτω, τελικά θα υπάρχει αδιέξοδο και λιμοκτονία. Ξέρετε, και στα λειτουργικά συστήματα υπάρχει λιμοκτονία. Η λιμοκτονία των διεργασιών, δηλαδή όταν μια διεργασία θέλει πόρο, θέλει κάποιους πόρους, υπάρχει παρατεταμένη στέρηση των πόρων και αυτό οδηγεί στη λιμοκτονία των διεργασιών. Και εδώ λοιπόν όμως θα είναι πραγματική λιμοκτονία των φιλοσόφων. Σε αυτό λοιπόν το πρόβλημα, οι φιλόσοφοι είναι διεργασίες, τα πυρούνια είναι πόροι και υπάρχουν διάφορες τεχνικές προκειμένου να μην έχουμε αδιέξοδο. Αυτό είναι ένα πολύ πετυχημένο παράδειγμα αντιλοποίησης. Για παράδειγμα, να μάθουν οι φιλόσοφοι να τρώνε με ένα πυρούνι, okay, το οποίο σημαίνει να αλλάξουμε τον τρόπο προγραμματισμού, να βάλουμε και άλλα πυρούνια, το οποίο σημαίνει να αυξήσουμε τους σπόρους στο σύστημά μας, να έχουμε μία τυχαία χρονική στιγμή, αν έχουμε ένα πυρούνι και δεν έχουμε και το άλλο πυρούνι εν ευθέτω χρόνο, να τα αφήνουμε και τα δύο, να αφήνουμε το πυρούνι και μετά από τυχαίο χρονικό διάστημα να ξαναδοκιμάζουμε. Αυτό είναι αυτό που λέμε, όπως και στα δίκτυα, τα δίκτυα, τα Ethernet, όπου όταν υπάρχει collision γίνεται back-off και υπάρχει ένα random delay time για να ξανακάνει το transmission. Είναι και αυτή η κλασική τεχνική. Μια άλλη τεχνική που μπορούσε να πει κάποιος είναι να μπορεί να κλέψει ένα πυρούνι από τον μπροστινό του, δεν χρειάζεται από δίπλα, το οποίο σημαίνει να μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα είδη πόρων και το καθεξής. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα που μπορεί να λυθεί, λιγότερους ή λιγότερες διεργασίες, ή κάποιος βλέπει εφόσον και τα δύο πυρούνια είναι διαθέσιμα, τότε τα σηκώνει και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες λύσεις που δίνονται εδώ σε κώδικα C. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα αναγνωσών και συγγραφέων. Τι είναι το πρόβλημα αυτό? Υπάρχει ένα βιβλίο. Όταν δεν είναι κανείς, μπορεί να έρθει ένας συγγραφέας να γράψει. Αν γράφει ένας συγγραφέας, δεν μπορεί κανένας άλλος να διαβάσει να διαβάσει να γράψει. Όταν ο συγγραφέας φύγει και είναι κενό το βιβλίο, μπορούν να έρθουν αναγνώστες στο βιβλίο και μάλιστα πολλοί. Έρχεται ένας, μπορεί να έρθει κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος.
όλοι να διαβάζουν από την ίδια σελίδα. Ίσως ακούγεται λίγο άβολο πολλοί να διαβάζουν από την ίδια σελίδα, αλλά μπορεί να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα και γι' αυτό να διαβάζουν όλοι αυτοί. Εν τούτης όμως, ένας συγγραφέας δεν μπορεί να εισέλθει στο βιβλίο όταν έχουμε αυτούς τους αναγνώστες. Όταν φύγουν οι αναγνώστες, τότε μπορεί να εισέλθει. Είναι ένα άλλο πρόβλημα. Κοινόχρηση περιοχή μνήμη είναι το βιβλίο, πολλαπλή αναγνώση, πολλαπλή εγγραφή. Και εδώ έχουμε κάποια μοντελοποίηση που μπορείτε να δείτε τον κώδικα C. Και πάμε και ένα άλλο μοντέλο, το πρόβλημα του κοιμόμενου κουρέα. Το οποίο μας παρουσιάζει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει ένας κουρέας που κοιμάται, δεν έχει πελάτες ή δεν του επιτρέπουν να εργαστεί, για παράδειγμα, πανδημία κτλ. Αλλά ας πούμε το κλασικό, όπως το είχαν πει αυτοί, ότι κοιμάται. Και κάποια στιγμή μπαίνει ένας πελάτης μέσα και ξυπνάει ο κουρέας, τον καθίζει, κάθεται στην καρέκλα, τον εξυπηρετεί. Όσον εξυπηρετεί ο κουρέας, τον πελάτη, τον κουρεύει, μπαίνουν και άλλοι πελάτες. Έχει τρεις καρέκλες ο κουρέας αναμονή. Αν είναι κενή καρέκλα, κάθεται. Ο άλλος και περιμένει. Αν όμως έχουν γεμίσει και οι τρεις καρέκλες, ο τέταρτος που θα μπει δεν θα μπορέσει να καθίσει, είναι όλες κατελημένες, θα αποχωρήσει. Και αυτό λοιπόν είναι ένα κοινόχρηστο κομμάτι που είναι οι καρέκλες, που είναι κάποιος που εξυπηρετεί. Πάλι έχουν παραγωγή κατανάλωση. Η παραγωγή είναι η εισρωή των πελατών που παράγονται εργασίες, αυτή είναι η έννοια της παραγωγής, και η κατανάλωση είναι ο κουρέας που τους εξυπηρετεί. Γι' αυτό λοιπόν υλοποιεί. Και υπάρχει ένα παράρτημα που δείχνει σχετικά με τον αλγόριθμο τραπεζίτη που θα πρέπει να το μελετήσετε. Στο τέλος μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με τα διέξοδα. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, στο τέλος δύο ασκήσεις που καλείστε να υλοποιήσετε, οι οποίες πιάνουν δύο μονάδες από τις πέντε και οι τρεις μονάδες είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η ενότητα, η ενότητα για τα αδιέξοδα και πάμε κατευθείαν στο iQuiz, όπου θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε στο σύστημα, άρα συνδεθείτε ήδη τώρα στο ARC, όσο εγώ το ανοίγω. Όπως έχουμε διαπιστώσει, το Edge ανταποκρίνεται πολύ λειτουργικά στο iQuiz, σε αντίθεση με το Chrome που για κάποιο λόγο δεν του αρέσει. Λοιπόν, πού είναι το iQuiz, iQuiz. Οκ. Server. Να είστε έτοιμοι λοιπόν να συνδεθείτε. Ε, 20 δευτερόλεπτα και ενεργοποιείτε τώρα. Μόλις πάει και 15 θα πατήσω start, να ξέρετε. Οπότε κοιτάμε τον χρόνο. Έχουν μπει 10 ερωτήσεις. Είναι όλα έτοιμα. Σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσω την καταγραφή για το YouTube. Να επιθυμίσω μόνο ότι την Πέμπτη υπάρχει υποχρεωτικό εργαστήριο, υποχρεωτική εξέταση 6 ώρα. Θα σας στείλω το αρχείο SEB Configuration File προσεχώς. Λοιπόν, και 15 είναι, άρα πατάω Start Game. Καλή επιτυχία να έχετε και σταματάω τώρα την καταγραφή.